δίνει άψοξη ο πολιτικός και προσωπικός διασυρμός, γιατί γίνεται και προσωπικός ο διασυρμός του κ. Μητσοτάκη, γιατί είπε στην Βουλή ότι αυτά που υπόθηκαν από τον κ. Βελόπουλο για το επιβραδυτικό υλικό, χάρη του οποίου έντυσε τελικά όπως έντυσε η κ. Μπάρντιν, θα είναι σαν γλαμάρες, τα στοιχεία τα οποία τα έχει ο κ. Μητσοτάκης, είναι σίγουρο ότι τα έχει, τον διαψεύδουν εκτρά. Θα τα δείτε σε λίγο και θα δείτε το τεράστιο θέμα που δημιουργείται. Όπως θα σας δείξουμε μετά και μερικές φωτογραφίες στο κουμέντο από το Μέγαρο Μαξίμου. Ναι, την ώρα κυρίες και κύριοι που ο Εύρος καίγεται για δεύτερη εβδομάδα, συμπληρώνουμε 2 εβδομάδες αύριο από τη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη και σε όλο τον Εύρο και θα δείτε μια συγκλονιστική φωτογραφία για το μέγεθος της φωτιάς. Σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον κύριο Μητσοτάκη έκανα ένα μικρό παρτάκι, πάρτι, ξέρετε από αυτά τα πάρτι, κεράσματα, γέλια κλπ. Κλπ. Ναι, θα δείτε τις φωτογραφίες και δεν ντρέπονταν, τις δώσανε και στην δημοσιότητα. Δεν τις ανακαλύψαμε, δεν μας τις έδωσε αυτές κάποιος, τις έδωσαν στην δημοσιότητα. Καμία ντροπή, μπρε Γιάννη Βλαστάρη, μπρε Δημήτρη Τσιόδρα, να τους πείτε, παιδιά, δεν κάνετε βλακίες, μην τα δίνετε αυτά στην δημοσιότητα. Και αν δεν μας κράζουν τα μέσα ενημέρωσης γιατί τα ελέγχουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, τι οι πολίτες θα τα δουν και θα κάνουν συμπεράσματα. Λοιπόν, θα δούμε, έχουμε και ρεπορτάζ ο Άρης Πρίνος, τον οποίο καλησπέριζω στο δεύτερο μέρος. Όμως έχει πλούσιο και αποκλειστικό ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στο κόμμα των Σπαρτιωτών. Πικνίκ σε εξελίξεις και σήμερα ημέρα. Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, να σε καλά. Και τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο επίσης καλησπέριζω που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, να αποκαλύψουμε το άλλο τεράστιο ψέμα. Ο κ. Μητσοτάκης Ανδρέα έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με την αλήθεια που φαίνεται. Εγώ νομίζω ότι διάσταση, όχι διάσταση, διαζύγιο κανονικό, έτσι με τη βούλα. Μετά τα χθεσινά πάντως, Ανδρέα, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι όποιος έχει έστω και την παραμικρή ελπίδα ότι ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να κάνει αυτά τα εγκλήματα λόγω άγνοιας, την έχασε. Πλέον μιλάμε για δόλο. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Ας ξεκινήσουμε πριν πάμε στα ντοκουμέντα. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα συγκλονιστικά το οποίο θα μας κάνει να ανατριχιάσουμε. Σφήνεται η ψυχή μας, με το κάστρο. Όλη η χώρα καμένη. Για να το δούμε. Εχθές δείχνουν ότι δεν μιλάμε πλέον
για ατσόπιμα, δεν μιλάμε για ατύχημα, δεν μιλάμε για ολιγορία. Μιλάμε για δόλο. Και αν το συνδυάσουμε με τις περιβόητες δηλώσεις του Χρήστου Στυλιανίδη και του Γιώργου Αμυρά πέρυσι που είχε ξανακαεί η δάδια και πάλι δεν ασχολείται ο κανένας και αν δεν το είχαμε σηκώσει εμείς να το κάνουμε σημεία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα είχε αφανιστεί από πέρσι. Εξαναγκάστηκαν έτσι σαν τη φωτιά και διαβεβαίωναν ότι έχουν πάρει δρακόντια μέτρα για να μην ξαναγίνει αυτό, για να μην ξανακαεί η δαδιά. Φέτος εκάει και η δαδιά. Πρέπει η δικαιοσύνη να παρέμβει και να είναι κόλαφος, γιατί μιλάμε για αφανισμό της καρδιάς της πατρίδας μας. Δεν είναι το κολονάκι η καρδιά της πατρίδας μας. Το Εύρος και η Ρόδο. Ο Εύρος και η Ρόδος είναι η καρδιά της πατρίδας μας. Κουνάω το κεφάλι μου, Ανδρέα, θα τα δούμε μετά, γιατί σήμερα χθες εξελίξεις γύρω από τα θέματα αυτά με κάνουν πολύ, δυστυχώς, να πω επιφυλακτικό για τη δικαιοσύνη ως προς τα θέματα. Οφείλω να το πω αυτό, γιατί και οι κρίνοντες, κρίνονται. Πάμε στον Άρη Σπίνο, θα τα δούμε μετά. Σας παρακαλώ θερμά και τους δύο, μην αδικείτε τον Πρωθυπουργό με χαρακτηρισμούς που δεν αξίζουν, δεν είναι ψεύτης. Ψεύτης είναι ο ξαδερφός μου Παναγιώτης, που μου είπε το πρωί θα πάμε σε ένα καφέ και πήγαμε και φάγαμε τυρόπιτα. Ο Πρωθυπουργός είναι ένας άθλιος πολιτικά Πρωθυπουργός που καταστρέφει την πατρίδα με δόλο, κλεβάζει τους πολιτικούς του αντιπάλους με δόλο, γιατί νομίζει όλοι ότι είναι σαν τα δικά του πολιτικά μούτρα. Κύριε Καψαμπέλη, συνένοχοι σε αυτή την αθλειότητα που σέρνεται στην πατρίδα μας και οι πακέτες κινούνται από τα υπόγεια του Μαξίμου είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στο 99% είναι διαφθαρμένα, εξαγορασμένα και υπόδουλα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ θερμά, κάθε κριτική σας στον Πρωθυπουργό να ξεκινάει αντίστροφα από αυτούς που καλύπτουν το δολοφόνο του έθνους. Αυτός που σκοτώνει δεν έχει ευθύνη. Αυτός είναι ψυχάκιας και πάει και δολοφονεί. Ευθύνη έχει η αρχή που πρέπει να το συλλάβει, ο δικαστής που πρέπει να το δικάσει και ο συγχρονικός υπάλληλος πρέπει να το κρατάει κρυμμένο και κλεισμένο μέσα στη φυλακή. Οι υπόλοιποι συμμορίτες που λειτουργούν αντεθνικά στην πατρίδα έχουν μεγαλύτερη ευθύνη στη συνολική τους μπροστά στην αθλειότητα ενός πρωθυπουργού. Βρήκε όμως το μάστορά του. Ένα ψέμα καταρρίφθηκε προχτές σε ζωντανή μετάδοση προς τον ελληνικό λαό. Νομίζω ο Μητσοτάκης ότι απευθύνεται σε ένα υποχείριο του προτέτορ που λέγεται Αδουλάκης, σε ένα τσούρμο βουλευτών και πολιτευτών που λέγονται ΣΥΡΙΖΑ και ψάχνουν σε κασελάκια να ανασύρουν ηγέτη και σε κομματίδια που ο ίδιος έφτιαξε και φουσκώνονται σαν σαμπρέλες και τώρα τους ξεφτιλίζει γιατί τους βάζει να δείξουν τον πραγματικό τους χαρακτήρα, δηλαδή ποιον, τη φιλοχρηματία που έχουν και γονατίζουν μπροστά στο μαμονά της κρατικής χρηματοδότησης. Ψευτοπατριώτης της Πεντάρας, της Κληρόπιτας και της Κονόμας. Βρήκε όμως το δάσκαλό του. Ξέρετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, Κυριάκου και Κούλη. Την κατάλαβε ο ελληνικός λαός προχτές στη Βουλή. Και σας παρακαλώ πολύ, έτσι το λένε η μητέρα του, έτσι το λένε οι ψηφοφόροι. Είναι ο Κούλης Μητσοτάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ας δούμε αυτή την πραγματικότητα και θα καταλάβουμε τα πάντα σε λίγο σε ρεπορτάζ. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι σήμερα ακόμα και τα πλέον φιλομητσοτακικά μέσα δεν είχαν καμία αναφορά στη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού. Ενώ όλες τις προηγούμενες εμφανίσεις είχαν διθυραμμικά πρωτοσέλιδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ισοπαίδωσε, έκανε, έδειξε. Σήμερα είχε απαλληθεί κάθε αναφορά από τη χθεσινή συζήτηση και αυτό λέει πολλά. Πάμε τώρα στα ντοκουμέντα, κυρίες και κύριοι, γιατί εδώ τώρα πέρα από τις γενικότερες και πολύ ενδιαφέρουσες όλων μας διαπιστώσεις και κριτικές, πρέπει να δούμε και τα ντοκουμέντα, τα στοιχεία. Είπε χθες μία άνεση, θράσος, όπως θέλετε χαρακτηρίστε τον κύριο Μητσοτάκη, ότι όλα αυτά θα το έλεγα για τον οποιοδήποτε αφορούσε, όχι επειδή το είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, βγήκε και είπε ο κύριο Μητσοτάκη ότι αυτά είναι σαν χλαμάρες, ότι η φωτιά στην Πάρνη θα έσβησε τελικά χάρη στο επιβραδυτικό υλικό. Είπε, γιατί το απάντησε όμως αυτό, γιατί ο κύριο Βελόπουλος αποκάλυψε στη Βουλή ότι παρήγγειλε επιβραδυτικό υλικό 31 Ιουλίου. Αυτό ήταν για οποιοδήποτε λόγο. Όχι, είναι πολύ συγκεκριμένο. Είπε όμως ψέματα ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς λοιπόν με στοιχεία, φωτογραφίες και βίντεο, το γιατί το έκανε, ας το βρει εκείνο. Μα είναι δόλος. Έχει σημασία. Να δούμε όμως τα στοιχεία, γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει. Να δούμε λοιπόν τις φωτογραφίες αρχικά, κυρίες και κύριοι, που δείχνουν όποιος, και θα δούμε μετά και το βίντεο, για όποιον τυχόν είναι δύσπιστος, άπιστος στο μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τις φωτογραφίες, δώστε μου καταρχάς, που δείχνουν ότι... Δώστε μου...